Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαίρων στο Μεκαρότσι, της ΟΣΕΚ. Γιώργος Κούζας, λέγομαι. Σήμερα παρακολουθούμε την τελική φάση του 16ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος που γίνεται εδώ στην Αθήνα με τέσσερις ομάδες, εκ των οποίων οι δύο είναι από την Αθήνα, το Μαρούσι και ο Πάσχα, και δύο ομάδες από την περιφέρεια που είναι από τη Θεσσαλία ο Θεσσαλός, από τη Λάρισα, και από τη Ρόδο η Δωδεκάνησος. Είναι ένα συναρπαστικό τριήμερο, βέβαια, γιατί σήμερα ο αγώνας ο πρώτος μαζί με τον αγώνα το δεύτερο θα καθορίσουν στην ουσία τον πρωταθλητή, γιατί όλες οι ομάδες σήμερα ξεκινάνε από μία νίκη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ήδη το θέαμα μέχρι στιγμής που παρακολουθούμε είναι φανταστικό και πιστεύουμε ότι και στην εξέλιξη του αγώνα αυτού αλλά και στο επόμενο παιχνίδι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η χρονιά βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως είναι και οι δύο προηγούμενες χρονιές, γιατί όπως γνωρίζετε με την οικονομική αυτή κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να βγάζουμε όλες τις υποχρεώσεις που χρειάζεται για μια ομοσπονδία, όπως είναι Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το κύπελο, η εθνική ομάδα που φέτος τον Ιούλιο στις 17 του μηνός έχει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αυστρία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα οικονομικά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα να γίνεται μια σωστή διαχείριση, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας. Όπως γνωρίζετε, μόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι ο φορέας ο οποίος μας επιχορηγεί. Με όλες αυτές τις μειώσεις, τις οποίες δεχόμαστε τα τελευταία τρία χρόνια και έχουμε φτάσει από το 2009 μέχρι σήμερα να έχουμε μία μείωση του 50% περίπου της επιχορήγησης. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τα σωματεία. Κάθε χρόνο είναι πολύ μειωμένες οι επιχορηγήσεις τους και όπως γνωρίζετε, εάν ένα σωματείο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις δυνατότητές του, σταματάει. Και βέβαια η ψυχή μιας ομοσπονδίας είναι τα σωματεία. Γι' αυτό και παλεύουμε να μπορούμε να έχουμε και τα σωματεία τη σωστή επιχορήγηση την οποία χρειάζονται. Γιατί είναι πολύ δύσκολες οι εποχές για να μπορέσει ένα σωματείο μόνο του να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις οικονομικές επιβαρύνσεις που δέχεται από τον αθλητισμό. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη χρονιά, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα για την επόμενη. Καταλαβαίνετε ότι κάθε χρονιά είναι δύσκολη. Όπως σας είπα και πριν, οι επιχορηγήσεις είναι πάρα πολύ μειωμένες. Ξέρουμε ότι ο Υφυπουργός τουλάχιστον κάνει κάποιες προσπάθειες για τις επιχορηγήσεις αυτές και σε επίπεδο ομοσπονδίας αλλά και σε επίπεδο σωματείων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κυλήσει η χρονιά χωρίς να έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ξεκινήσαμε μία φάση τετραήμερη. Η ομάδα μας κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι
στην παράταση με δικά μας λάθη να καταφέρουμε να το χάσουμε. Μπήκαμε σε μια δυναμική στο δεύτερο παιχνίδι, καταφέραμε και κέρδισαμε το Μαρούσι και μας έδωσε τη δυνατότητα να ελπίζουμε για να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταθλητές. Αλλά σήμερα το πρωί δεν τα καταφέραμε, διότι υπήρξαν πολλοί παράγοντες, και από τη δικιά μας την πλευρά κάποια λάθη και από την πλευρά των διαιτητών, και ταυτόχρονα όλο αυτό συντέλεσε στο να μην καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Θα δώσουμε συγχαρητήρια σε όποια ομάδα είναι πρωταθλήτρια, γιατί τώρα γίνεται το παιχνίδι μέσα, και πιστεύω του χρόνου να γίνει πιο δυνατό και πιο οργανωμένο. Πόσο δύσκολο ήταν η κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος? Ήταν δουλειά χρόνων. Η ομάδα είναι 10 χρόνια, η ομάδα της Ρόδου 11 χρόνια. Έχουμε κάνει καταπληκτική δουλειά στη Ρόδο. Είμαστε από τις ομάδες με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Δουλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια και φέτος δικαιωθήκαμε. Πήραμε το κύπελο τον Δεκέμβρη, κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα. Ήταν μια προσπάθεια χρόνων. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε για να γίνει αυτό το άθλημα? Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Είναι λίγα τα γήπεδα που είναι προσβάσιμα. Δεν μας έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση τις ομάδες ο Μπάσι Μεγαρότσι. Δυσκολευόμαστε να πάρουμε ώρες προπονήσεων. Η μετακίνηση είναι δύσκολη για κάποια παιδιά που δεν έχουν μέσο να μετακινηθούν. Πρέπει κάποιος να υπάρχει κάποιο ειδικό αυτοκίνητο να τους μεταφέρει. Υπάρχουν δυσκολίες. Το οικονομικό σίγουρα που μαστίζει όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε, το αγαπάμε αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα.
δύο λογάκια για διοργάνωση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σαν ομάδα από μια επαρχιακή πόλη κιόλας. Η διοργάνωση, από ό,τι είδατε, τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλά. Είχανε, να φανταστείτε ότι ήρθαμε όλοι σε ισοβαθμία στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο μεν κερδίσαμε, αλλά λόγω του ότι χάσαμε από τη Ρόδο, χάσαμε και το πρωτάθλημα. Οι δυσκολίες δεν υπάρχουν δυσκολίες. Δουλειά χρειάζεται, προσπάθεια μεγαλύτερη για να πετύχεις το καλύτερο. Ένα. Λοιπόν, ήταν πολύ ανταγωνιστικό το Final Four. Όλες οι ομάδες ήταν ισοδύναμες. Μέχρι τώρα περιμέναμε εμείς για να βγούμε πρωταθλητές στο αποτέλεσμα αυτού του αγώνα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και είμαστε πρωταθλητές και κυπελούχοι. Και κυπελούχοι. Πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα από τη Ρόδο να μπορέσει να οργανώθει και να παίξει αυτό το πρωτάθλημα? Γενικά είναι τεράστιες δυσκολίες για όλο τον ειδικό αθλητισμό. Επειδή, όπως ξέρουμε, και λόγω της κρίσης και λόγω για διάφορους λόγους. Υπάρχουν λίγα χρήματα και το άθλημα, δυστυχώς, αυτό που είδατε τώρα κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Μόνο τα καροτσάκια κάνουν 3.000-4.000 ευρώ το καθένα. Από εκεί να φανταστείτε. Τώρα, τι να πω, τέτοια με βρίσκεται λίγο. Να είστε καλά, πάντα τέτοια. Να είστε καλά.
είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας να έχουν μια πρόσβαση σε αυτό το αγαθό, σε αυτή τη θάλασσα, τουλάχιστον τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. Είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Επιδαύρου. Θέλω να καλωσορίσω την κίνηση αυτή την οποία μας βοήθησε ο κύριος Δέδερης να κάνουμε εδώ στη Νέα Επιδαύρο. Είναι θέμα πολιτισμού και είναι θέμα το οποίο έπρεπε από το οποίο να ξεκινά ο Δήμος από τέτοια και μετά να προχωράει σε άλλα μεγαλύτερα έργα. Σας ευχαριστούμε και εσάς γιατί μέσα από εσάς θα προβληθεί αυτή η ενέργεια του Δήμου και επίσης να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία, τον άνθρωπο που μας έδωσε την ευκαιρία με την έκπτωση που μας έκανε για να το φτιάξουμε. Ευχαριστούμε το Δήμο Επιδαύρου που μας έφτιαξε αυτή την μπάρα εδώ και έχουμε πρόσβαση άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούμε να μπαίνουμε στη θάλασσα. Εγώ το τελευταίο μήνα μπαίνω καθημερινώς. Είναι ό,τι το καλύτερο για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Επιδαύρου που με αυτή την πρωτοβουλία του μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε τη θάλασσα. Χαιρετίζω την προσπάθεια αυτή που έγινε εδώ για να μπορεί να προσβάσιμη παραλία και σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Θα προσπαθήσουμε και εμείς στο επόμενο διάστημα να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν όλοι όσοι δεν μπορούν να γευθούν αυτή τη χαρά να έρθουν και εδώ στην παραλία μας και στην περιοχή μας. Με τη σειρά μου και εγώ χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια του Δήμου Επιδαύρου, η οποία ήταν κάτι ανάγκαιο για το χώρο.